Να δούμε τι γίνεται και στα θερμά εκλογικά πολιτικά μέτωπα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Γαλλία, Βρετανία, Αμερική, έχουμε πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου λέγαμε και νωρίτερα ότι τρεις μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών, αφενός έχουμε την ευνίδια και πολύ ομή, θα έλεγα, παρέμβαση της Μόσχας υπέρ της Μαρίν Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού, και από την άλλη πλευρά έχουμε την γενική κινητοποίηση και προσπάθεια από το μέτωπο των αριστερών και κεντροαριστερών και κεντρώων δυνάμεων να ανακόψουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία και κυρίως τι θα συμβεί από Δευτέρα. Να μιλήσουμε με τον αναπληρώτη καθηγητή πολιτικών επιστημών, τον κύριο Μάνο Παπάζογλου. Κύριε Παπάζογλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Προκάλεσε αίσθηση αυτή η παρέμβαση της Μόσχας υπέρ της Λεπέν. Τι σηματοδοτεί, θεωρείτε? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ομή παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κράτους στο οποίο διεξάγονται εκλογές. Και όταν αυτή προέρχεται και από ένα μη δημοκρατικό καθεστώς, καταλαβαίνετε ότι κάνει ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα. Όμως εδώ υπάρχει μια προϊστορία, γιατί η ίδια η Λεπέν είχε βρεθεί στο στόχαστρο για διανοιοδότηση του κόμματός της από ρωσικές τράπεζες. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές σκιές σε όλη αυτή τη σχέση. Γενικά από την πλευρά της Ρωσίας θεωρείται σκόπιμο κατά καιρούς να ενθαρρύνονται με έμεσο ή άμεσο τρόπο διάφορα ακροδεξιά αντισυστημικά κόμματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τα κομματικά συστήματα, την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη. Και να κλονίσουν ενδεχομένως και τις συμμαχίες, έτσι. Ακριβώς. Ξέρετε, εδώ έχουμε ένα ζήτημα γενικά στη διαχείριση της πληροφόρησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί εμείς έχουμε βεβαίως πλουραλισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο θεσμικά οφείλουμε να το κατοχυρώνουμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα fake news, όλες αυτές οι διάχυση πληροφοριών, οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν πολιτική στόχευση και δεν έχουν στόχευση, ξέρετε, απλώς και μόνο την παροχή έτσι, πολλών και διαφορετικών απόψεων, δυστυχώς δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές στιγμές, έχει συμβεί στη Βρετανία, στη Γαλλία, υπάρχουν απόπειρες σε πάρα πολλές χώρες. Άρα εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει με κάποιο τρόπο να το υιοθετήσουμε. Όμως πέρα από τις προθέσεις με τις παρεμβάσεις της Ρωσίας, εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν πρόκειται για μια διαδοχή απλή κομμάτων στην εξουσία της Γαλλίας. Εδώ θα έχουμε ένα μόρφωμα το οποίο θα έχει πολύ διαφορετικά παραταξιακά χαρακτηριστικά, όσο και αν προσπαθούν, ξέρετε, να καμουφλάρουν τις ιδεολογικές τους πεπιθήσεις. Και... Ναι, βλέπουμε μια σταθερή και πολύ έντονη προσπάθεια κανονικοποίησης, να το πω έτσι, να δείξει η παλιά σκληρή ακροδεξιά ότι έχει ενταχθεί στο σύστημα και ότι δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημοκρατία και για τους θεσμούς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι το 2002, όταν είχε μπει ο μπαμπάς της Λεπέν στο δεύτερο γύρο, ένα ποσοστό άνω του 80% στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών αντιστάθηκε και συσπυρώθηκε γύρω από την εκλογή Σιράκ. Αυτό βλέπετε τώρα ότι δεν υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις. Και νομίζω ότι πλέον το μπαλάκι πέφτει και στο εκλογικό σώμα, το οποίο δεν μπορεί να μην γνωρίζει και την πορεία της Λεπέν. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει τους κινδύνους για αυτή την πολύ μεγάλη χώρα, αναφέτοντας ενδεχομένως την εντολή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει περγαμιμές και δεν το εννοώ μειωτικά, έτσι είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, αλλά δεν θα μπορούσε εύκολα να έχει συγκεντρώσει, να έχει συσσωρεύσει εμπειρία και όμως να το ανατίθεται σε έναν άνθρωπο 28 ετών, έτσι, ενδεχομένως να το ανατεθεί η πρωθυπουργία, έτσι, η κορυφή της κυβέρνησης στη Γαλλία. Αυτό θα έχει πάρα πολλές συνέπειες και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θα έχει συνέπειες και σε όλους εμάς που είμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραβλέπεται πολλές φορές. Πώς εξελίξει δηλαδή σε ένα πολιτικό σύστημα παράγουν εξωτερικές συνέπειες. Ήδη είναι ένας ασθενής η Γαλλία για την Ευρώπη, από την άποψη ότι παράγει υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, από την άποψη ότι από τη μία πλευρά είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη από την σκοπιά της αμυντικής ικανότητες αυτής της χώρας και από την άλλη με αυτές τις δυνάμεις θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ενδεχομένως από μια κυβέρνηση η οποία δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τις θέσεις της για θέματα ασφαλείας. Κύριε Παπάζογλου, που αναφέρατε σε σχέση με τη Ρωσία είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι. Η επιλογή Μπαρντελά, το πρόσωπο Μπαρντελά, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας προσπάθειας κανονικοποίησης του αφηγήματος της Λεπέν?
Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, η οικογένεια Λεπέν συνολικά είναι στην πολιτική πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι, έτσι, έχουν πολύ καλές τακτικές κτλ. Σας θυμίζω εδώ ότι η ίδια η Λεπέν είχε διαγράψει τον πατέρα της από το κόμμα, έτσι, το κόμμα το οποίο της παρέδωσε ο πατέρας της. Τώρα στο πρόσωπο του Μπαρντελά βρήκε έναν άνθρωπο, ένα φρέσκο πρόσωπο, το οποίο θα μπορούσε να σηκώσει όλη αυτή την προεκλογική καμπάνια και να διεκδικήσει αυτό που διεκδικεί τώρα, δηλαδή την επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς η Λεπέν ίδια κρατάει το ρόλο της υποψηφίας Προέδρου για το 2027. Η υποψηφιότητα Μπαρντελά της δίνει πρόσβαση και σε πιο νεανικό κοινό. Βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή και στο χώρο των γυναικών και σε διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα είχαν σχετικά αποξενωθεί. Όλη αυτή όμως η στρογγυλοποίηση, αν θέλετε, και των θέσεων και της προβολής, της επικοινωνίας, των επικοινωνιακών τακτικών, από ένα σημείο και έπειτα βρίσκει ένα εκλογικό σώμα το οποίο δεν είναι, πώς να σας το πω, απροετοίμαστο. Δηλαδή και στη Γαλλία έχουν δει πάρα πολλά πράγματα και θα έπρεπε να διακρίνουν εδώ τους κινδύνους. Δυστυχώς η πολιτική πλέον με ήττα, έτσι. Στην Ευρώπη διεξάγεται με όρους θεάματος. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο πρωταγωνιστή τύπου Netflix, προκειμένου αυτός να προσελκύσει ψηφοφόρους. Χάνεται όμως η ουσία και κυρίως εμφυλοχωρούν πάρα πολλοί κίνδυνοι και απειλές. Κύριε Παπάζογλου, είναι μόνο αυτό ή έχει δημιουργηθεί και ένα εκρηκτικό κοινωνικό υπόβαθρο στη Γαλλία? Και το λέω γιατί ουσιαστικά έχουμε δει την αποτυχία της πολιτικής Μακρόν, αυτής της περίφημης αναζήτησης του τρίτου δρόμου, έτσι. Έχουμε δει μια κοινωνία ενός τρίτου ενδεχομένως στη Γαλλία. Ορθότατα το επισημαίνεται. Δηλαδή ο ίδιος ο Μακρόν ήρθε ως ένας άνθρωπος ο οποίος θα παρέκαμπτε τα κυρίαρχα κόμματα τα οποία είχαν αποτύχει και πράγματι το πέτυχε. Έτσι το 2017 μπήκε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και έβαλε στο περιθώριο δύο πολύ ισχυρά κόμματα στη Γαλλία. Όμως διέψευσε τις προσδοκίες και αυτό γιατί και σε όρους πραγματικών αποτελεσμάτων πολιτικής δεν πέτυχε όλα όσα ήθελε. Και γιατί βλέπουμε ότι και εξακολουθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα να είναι υψηλό, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι υψηλός και βεβαίως πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ανισότητες, με πολύ σημαντικούς δείκτες ευημερίας, κυρίως με την αποξένωση πολλών τμήματων, ειδικά στην περιφέρεια της Γαλλίας σε σχέση με αυτό που λέμε κέντρο, έτσι το Παρίσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι πολύ σχηματικά, αυτά όλα παράγουν πολύ ισχυρή αμφισβήτηση, η οποία βιογκώνεται, τροφοδοτείται τα τελευταία 20 χρόνια και τελικά ως ένας άλλος μηνόταυρος έφαγε και τον ίδιο τον Μακρόν. Για μένα είναι λυπηρό ότι ο Μακρόν με τις όποιες δεξιότητες είχε φαίνεται ότι μπαίνει στο περιθώριο αυτή τη στιγμή και της γαλλικής πολιτικής ζωής αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Αλλά αυτό οφείλεται και σε ένα πολύ βασικό λόγο, ότι προβλήθηκε ως ένας άλλος Μεσσίας, δίχως όμως να έχει το οπλοστάσιο του Μεσσία. Και τι εννοώ? Ξέρετε, μονομερός ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει αλλαγή. Χρειάζεται από πίσω του ισχυρές βάσεις, κομματικές κατά κύριο λόγο, με τις οποίες θα έπρεπε να έχει καταορθώσει, να εξοικειώσει τους Γάλλους πολίτες με τους στόχους μεταρρυθμίσεων τους οποίους επιδίωξε. Αντιθέτως, είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολύ ισχυρές αντιδράσεις. Και ακόμα και εκείνοι που ήταν πιο ευνοϊκά διακείμενοι προς την ηγεσία Μακρόν, τελικά είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Δηλαδή αυτό το 20% που πήρε στις ευρωεκλογές και στον πρώτο γύρο ουσιαστικά των βουλευτικών, δείχνει ότι είναι αποξενωμένο ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα πλέον. Και τώρα που οδεύουν τα πράγματα, κύριε Παπαζόγλου, βλέπουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται την πανγαλλική, να το πω έτσι, επιχείρηση συνένωσης μακρονιστών, αριστερών, κεντροαριστερών, προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία. Το πρώτο ερώτημα είναι πόσο εφικτό είναι αυτό εν ώψη του δεύτερου γύρου και το δεύτερο αν ακόμα και αν επιτευχθεί θα διασφαλίσει συνθήκες κυβερνησιμότητας και πολιτικής σταθερότητας στη Γαλλία. Ωραία. Είναι αρκετά περίπλοκο το σύστημα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών, οπότε εγώ θα το απλοποιήσω με δύο βασικά σενάρια. Το αν θα έχει η παράταξη της Λεπέν πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή όχι. Εάν έχει, αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για τη συγκρότηση μιας αυτόνομης, αυτοδύναμης κυβέρνησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν δεν έχει, τότε θα πρέπει να βρουν πάρα πολύ, με δεξιοτεχνικό τρόπο, πολλές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών παρατάξεων, το οποίο δεν είναι ευχερές, θέλω να σας πω, στη Γαλλία. Δεν ήταν ποτέ. Φανταστείτε ότι υπάρχουν
υπάρχει πολύ σημαντική πόλωση, δηλαδή σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι έχει τριχοτομηθεί αυτή τη στιγμή η Γαλλία μεταξύ του μετροπαθούς κέντρου που εκπροσωπείται από τον Μακρόν, της αριστεράς η οποία είναι αρκετά πιο ακραία από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, και βεβαίως της ακροδεξιάς. Έτσι, οπότε αυτοί οι τρεις μεγάλοι πόλοι είναι εξαιρετικά δύσκολο και να συναντηθούν και να συνεννοηθούν. Είναι πολύ μακριά από αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αναλόγως με τη συγκρότηση κυβέρνησης, θα έχουμε και προφανώς τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η Γαλλία. Προφανώς ο πρόεδρος Μακρόν θα αποσυρθεί σε ζητήματα, αυτό που λέμε, υψηλής πολιτικής, και θα περιοριστεί σε ζητήματα εκπροσώπησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά έτσι, μια καλή ένδειξη, γιατί στο Γαλλικό Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση προφανώς θα χρειαστεί να κάνει πάρα πολύ έργο, αλλά στα ζητήματα τα ευρωπαϊκά που εμάς μας ενδιαφέρουν, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα, όπως το ότι δεν θα εγκρίνονται διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να εγκριθούν από το Εθνικό Κοινοβούλιο και αφορούν προφανώς την Ευρώπη. Πάντως, κύριε Παπάζογλου, τα δύο σενάρια που περιγράφετε, το ένα της αυτοδυναμίας Λεπέν και το άλλο της δυσκολίας κυβερνησιμότητας, είναι δυσάρεστα σενάρια συνολικά για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα, η επόμενη μέρα για την Ευρώπη πώς διαγράφεται? Λοιπόν, η επόμενη μέρα για την Ευρώπη διαγράφεται ως εξής: ότι χάνουμε έναν πολύτιμο εταίρο, δεν τον χάνουμε όπως την Βρετανία βεβαίως, αλλά θα είναι σε νοσηλεία, θα λέγαμε έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα. Ξέρετε, οι κρίσεις κάνουν το δικό τους τον κύκλο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε εκλογές στη Βρετανία. Σήμερα στη Βρετανία αυτό που θα συμβεί είναι θα επανέλθουν στην εξουσία οι εργατικοί, και δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, αλλά κυρίως θα μπει στο περιθώριο όλη αυτή η αναμπουμπούλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε σχέση με τον Brexit, τη δημαγωγία που επικράτησε κτλ. Βλέπετε λοιπόν, πήρε και στη Βρετανία ένα ικανό διάστημα, έτσι πάνω από 8 χρόνια, για να έρθουν να αποτυπωθούν πλέον σε πιο ρεαλιστικές βάσεις και οι συσχετισμοί δυνάμεων και κυρίως το εκλογικό σώμα, έτσι να αφομοιώσει τις εξελίξεις. Το ίδιο θα συμβεί και στη Γαλλία. Δεν έχω αυταπάτες, δηλαδή βρίσκονται σε μια φάση συνολικότερου μετασχηματισμού ήδη από το 2017. Αυτή θα συνεχιστεί. Το κομματικό σύστημα επίσης θα υποστεί αλλαγές. Και κοιτάξτε, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη και του εκλογικού σώματος της Γαλλίας έτσι, να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς τα γνωρίζουμε αυτά, τι σημαίνει κρίση. Γνωρίζουμε τους πειραματισμούς πολλές φορές, οι οποίοι μπορεί να ακούγονται καλοί. Έτσι, δηλαδή, όλο αυτό το πρόγραμμα το οικονομικό που προβάλλουν η Λεπέν και η άκρα αριστερά κτλ. Έχει πτυχές οι οποίες είναι αρκετά φιλολαϊκές. Στην πραγματικότητα όμως, μήπως τυχόν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του ίδιου του κράτους? Αυτό θα πρέπει να σκεφτεί κανείς. Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.